Μετά. Γιατί? Γιατί θέλω να σε βοηθήσω να βρεις τον Γκίντο Λάσεν, γι' αυτό. Εντάξει, πάρε με στο κινητό. Είναι πάντα ανοιχτό. Ταύρος. Ναι, του καλλιτεχνικού μου. Εντάξει, Ταύρε, θα σε πάρω μόλις πάω στο σχολείο. Συμφωνεί. Έγινε. Έγινε, τα λέμε. Χάρηκα, φουσκωτέ. Σε φίλησα γιατί... Εμένα δεν με πειράζει να σου δείξω πόσο σ' αγαπώ και ας μας βλέπουν όλοι. Εσένα σε πειράζει? Όχι, όχι βέβαια, όχι. Όμως ήταν λίγο περίεργο γιατί πριν μου την είπες και μετά έρχεσαι και με φιλάς. Γιατί σκεφτόμουν για μας τους δύο και το πώς δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε, αλλά δεν πρέπει. Ναι, ναι. Και θα πρέπει να μιλάμε, χωρίς φόβο, χωρίς να ντρεπόμαστε. Εννοείται. Ωραία. Τότε γιατί θύμωσες μαζί μου? Εξαιτίας του Ξαβιέ. Τι? Για τις σημειώσεις? Τις πήρα γιατί πρέπει να ανεβάσω το βαθμό μου στη λογοτεχνία. Ξέρω, όμως γι' αυτό... δεν είναι αυτό. Νιώθω πως τον αφήνεις πάντα να σε βοηθάει. Και ό,τι κάνει αυτός είναι καλό. Ενώ εγώ έκανα λάθος που πήγα στο Μιράντα και του μίλησα για αυτό που κάναμε στο Μιράντα. Όχι, όχι, περίμενε. Τσαντίστηκα γιατί πήγες μόνος σου. Ενώ έπρεπε να το λύσουμε και οι δύο μαζί. Γι' αυτό. Ναι, αλλά στον Ξαβιέ δεν κάνεις σκηνές. Γιατί εσύ είσαι το αγόρι μου. Ωραία, τώρα θα νομίζω ότι είμαι ζηλιάρης. Και η Ελίος. Όχι. Όχι, είσαι ειλικρινής. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, Πάμπλο. Να μιλάμε. Να είμαστε ειλικρινείς. Και αν σε πείραξε που δέχτηκα τις σημειώσεις του, σου ζητώ συγγνώμη. Ξέχνα το, δεν πειράζει. Όχι, πειράζει, θα τις δώσω πίσω. Όχι, και ο βαθμός σου, τι θα κάνεις με το βαθμό σου, δεν σε απασχολεί? Ναι, ναι, με απασχολεί. Αλλά νοιάζομαι περισσότερο για σένα. Και δεν θέλω να στενοχωριέσαι. Δεν θα απαντήσεις? Έλα, μπορεί να είναι σημαντικό. Έλα. Ναι. Γεια σου, Πάμπλο, εγώ είμαι. Α, Μαργαρίτα, ναι. Κανένα νέο από τον πατέρα μου? Ευτυχώς, είναι καλύτερα. Τι εννοείς? Τι καλύτερα? Νόμιζα πως θα μου λύγεις για το επίδομα. Είναι άρρωστος. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Κάνε πως δεν το άκουσες. Τι να μην άκουσα, Μαργαρίτα, αφού το είπες? Τι έπαθε ο πατέρας μου, μου λες? Όχι, 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 δεν μπορώ να πω άλλα. Όμως μπορείς να πάρεις την κυρία Ινές. Θα σου πει εκείνη για τον μπαμπά σου. Όχι, Μαργαρίτα, περίμενε. Μην κλείνεις. Τι έπαθε ο πατέρας μου? Πρέπει να κλείσω, Πάμπλο. Γεια σου. Μαργαρίτα, ναι. Ναι. Μου το κλείσε. Κάτι πρέπει να πάθει ο πατέρας μου. Μην νοιάζει εμένα. Αλλά αν είναι σοβαρό. Στορκίζομαι, δεν θέλω να πάω ταξίδι μαζί τους. Όμως δεν μπορούσα να πω όχι. Δεν σου θυμώνω. Αλήθεια? Ναι, δεν σου θυμώνω. Εγώ απλώς θέλω να είσαι καλά. Ε? Σταμάτα να κλαις. Όχι, το θέμα είναι ότι κανείς δεν με έχει φροντίσει όπως εσύ. Και πρώτη φορά αισθάνομαι έτσι για κάποιον. Και δεν ξέρω, δεν θέλω. Δεν θέλω να χωρίσουμε. Σε χρειάζομαι. Με χρειάζεσαι? Ναι. Τότε σίγουρα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τι? Θα είναι δύσκολο. Δεν με νοιάζει, πες μου. Δεν σε νοιάζει? Όχι, πες μου. Πρέπει να μιλήσεις στη μαμά σου και να της πεις την αλήθεια. Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε βοηθήσω. Ξέρεις κάτι? Δεν θα μπορέσεις? Όχι, δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ τη μαμά μου. Δεν ξέρω πώς θα το πάρει, δεν ξέρω. Θέλει, άκουσε με. Αν δεν το έχεις κάνει ποτέ, ήρθε λοιπόν η ώρα να το αλλάξεις. Πάμε τώρα να μιλήσουμε στη μαμά σου, ναι ή όχι? Όλη αυτή η προπόνηση με εξάντλησε τελείως και ανησυχώ. Εγώ ανησυχώ για τον Μανουέλ και τον Φρανσίσκο. Ναι, έκαναν σαν τρελή, είναι τόσο άσχημα. Τώρα που το ανέφερες, έχει κανείς φωτογραφία του Ντιέγκο? Έγινε αγνώριστος. Θυμάστε τον φουσκωτό που ήρθε και με ψάχνε, ε? Τι έγινε, του έδωσες τα λεφτά που του χρωστούσες? Όχι, δεν του έδωσα δεκάρα, αλλά γιατί? Γιατί πιστεύει ότι ο Ντιέγκο είναι ο Γκίντο Λάσεν. Καταλαβες? Και έτσι τώρα αυτός θα τα βάλει μαζί του. Και εγώ θα πάρω πίσω την Αυγουστίνα, ως συνήθως. Καταλαβαίνεις τι λέω? Έχω δίκιο. Αυτό θα γίνει. Γκίντο, μπορούμε να μιλήσουμε, σε παρακαλώ? Μίλα, όλοι φίλοι είμαστε. Όχι, θέλω να σου μιλήσω ιδιαίτερος. Μπορείς? Ας μιλήσουμε ιδιαίτερος. Πάντως είναι όλοι φίλοι. Έρχομαι. Για πες, τι συμβαίνει? Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έκανες. Τι έκανα? Έστειλες εκείνον τον τύπο το φουσκωτό να πλακώσει το ξύλο τον Ντιέγκο. Δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλάς, Αυγουστίνα. Και όλα αυτά του χρωστάς λεφτά. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Σταμάτα το θέατρο, Γκίντο. Πες μου, σε παρακαλώ, πόσα λεφτά του χρωστάς και γιατί τα χρωστάς?
Κοίτα, δεν θέλω να σε μπλέξω στα προβλήματά μου, Αυγουστίνα. Έχεις δίκιο, εγώ τον έστειλα να δει τον Διέγκο. Εντάξει, το έκανα αυτό. Αλλά ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου, γι' αυτό. Μη μου παριστάνεις το θύμα εμένα, με απογοήτευσες πολύ, Γκίντο. Έλα, αυτό είναι ατάκα από σαπουνόπερα. Δεν είναι και τόσο χάλια τα πράγματα. Δεν είναι τόσο χάλια, ναι, είναι πολύ χάλια. Ξέρεις κάτι, αν είχα αμφιβολίες για σένα ή τον Διέγκο, αυτό με έπεισε. Δεν το φτάνεις στο μικρό σου δαχτυλάκι. Γεια. Ταβρέ. Ναι, ο Ντιέγκο είμαι, το παιδί από το μπαρ. Τι κάνεις? Λοιπόν, άκουσε με. Μπορείς να είσαι στην είσοδο του σχολείου σε μισή ώρα και να τον περιμένεις. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι πολύ εύκολο να τον αναγνωρίσεις. Είναι σκουρόχρωμος, ψηλός σαν εμένα και κάπως γεροδεμένος. Α, το φωνάζουνε καφέ. Όχι, όχι, δεν θα υπάρχουν μάρτυρες. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Να είσαι εκεί και θα τον δεις. Ξαβιέ. Α, ήταν καλές οι σημειώσεις. Ναι, είναι τέλειες. Πολύ καλές, αλλά. Σου τις επιστρέφω. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω. Μας έχει παιδέψει πολύ αυτό το μάθημα. Μην είσαι τόσο περήφανη. Γιατί δεν σκέφτεσαι λογικά? Ξαβιέ. Όταν είμαι με κάποιον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος πληγώνεται όταν δέχομαι χάρες από τρίτους ανθρώπους, τότε δεν με νοιάζει λογική. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάντως. Μανουέλ, δεν το έκανα με τον Φρανσίσκο στο καμαράκι. Όχι, 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 δεν είναι καλό. Μανουέλ, αυτό που δεν έκανα μαζί σου δεν το έκανα με κανέναν. Γιατί εγώ... Όχι, ούτε αυτό είναι καλό. Μανουέλ, Μανουέλ. Τι είναι? Θέλω να σου πω κάτι. Αν είναι για τη συμπεριφορά μου, συγγνώμη, προσπάθησα να με καταλάβεις. Όχι, όχι, είναι κάτι άλλο. Μανουέλ, Μανουέλ, τι κάνεις? Μπορώ να μάθω γιατί δεν με πήρες? Γιατί να σε πάρω? Τι, δεν σου είπε ο Πάμπλο? Καλά, εγώ να σας αφήσω μόνος. Όχι, όχι, περίμενε, γιατί αφορά την μπάντα και θέλω να τα ακούσεις κι εσύ. Να, ακύρωσα την περιοδία. Α, εντάξει, δεν πειράζει, μπορείς να φύγεις τώρα. Όχι, όχι, περίμενε, το θέμα είναι ότι άλλαξαν κάποια πράγματα και δεν χρειάζομαι εγχείρηση. Αλήθεια! Αλήθεια! Δεν χρειάζεται εγχείρηση, τίποτα! Ακολουθώ μια αγωγή και αυτό θα μπορέσει να με θεραπεύσει.